παράγοντα. Να σας πω κάτι. Όταν έναν δημοσιογράφο, επειδή έγραψε ότι αυτό που έκανε ο Δήμαρχος είναι ηθικό, μπορεί να είναι νομικά εντάξει, πολιτικά εντάξει, αλλά είναι δίκαιο ηθικό. Και αυτό να αποτελεί αιτία, ενδεχομένως και λίγο επιπλέον κάτι, στην προσπάθεια να τον ελέγξει ο δημοσιογράφος. Και να του στέλνει μια αγωγή 30.000 ευρώ, να τον αποτρέψει και τον δημοσιογράφο να κάνει τη δουλειά του και να κάνει αυστηρά τη δουλειά του όπως πρέπει για να τον ελέξει, να ελέξει τη διοίκηση, αλλά και τον συνάδελφό του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου φοβάται και την πρώτη του κατοικία. Έχει ένα σπίτι, μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, και του λέω: αν εγώ υποστώ μια συνέπεια από μια κριτική ή στην προσπάθειά μου να κάνω καλό στον τόπο, χάσω το σπίτι μου, για ποιο λόγο να ασχοληθώ. Και θα σας πω κάτι άλλο. Και εγώ έχω κάνει μία αγωγή σε έναν δημοσιογράφο, τον οποίο τον ξέρετε όλοι. Αλλά αυτός ο δημοσιογράφος, ρε παιδιά, δεν μ' άφησε ήσυχο από το να μην ξέρω πού να βάζω κάθε φορά τη λάσπη επί 2,5 χρόνια, και άντεξα. Μην γυρίσει τώρα κανείς και πει από όλους αυτούς ότι ξέρετε, και εσύ κύριε Λαμπάκη έκανες μια αγωγή αποζημιώσεως. Βεβαίως έκανα μια αγωγή αποζημιώσεως εναντίον αυτού του ανθρώπου. Και δεν θα τον αφήσω σε χλωρό κλαρί από εδώ και πέρα, εάν συνεχίσει με τον τρόπο αυτό να λειτουργεί. Τον άλλο μήνα έχουμε το δικαστήριο. Να δούμε εκεί πέρα τι θα πει το δικαστήριο. Και αυτός ο άνθρωπος όμως δεν είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος είναι καημένος. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε με στόχο και διαταγμή που υπηρεσία να χτυπάει κάθε μέρα. Και τα κατάφερε. Είναι μία από τις αιτίες που μέσα από τη λάσπη του και τη συκοφαντία του χάσαμε τις εκλογές. Αυτόν τον άνθρωπο είναι κανείς από εσάς τους δημοσιογράφους που τον λυπάτε γιατί του έκανε μια αγωγή? Όχι βέβαια. Δεν μιλάμε για αυτούς τους δημοσιογράφους. Μιλάμε για τους δημοσιογράφους, τα νέα παιδιά τα οποία αγωνίζονται και είπαν μια κουβέντα ενδεχόμενα παραπάνω που είναι υποχρεωμένος να το ανέχεται ο πολιτικός. Εντάξει, αλλά την πολίτη λάσπη νομίζω πως όχι.